Εντάξει, θα το δούμε. Εντάξει. Μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω τώρα μετά από αυτή την εκπομπή που έχει κάνει, γιατί έχουμε ακούσει πολλά από αυτή την εκπομπή. Και... Εντάξει, έχει άλλο. Έχει άλλο προφίλ. Θα είναι ένα δελτίο στα άκρα. Θα μπορούσε να είναι εστιασμό. Κοίταξε, σεξουαλικότητα έχει και η άλλη, η Μπίλιο. Τη βλέπεις για κεντρικό δελτίο? Όχι, αλλά κάνει άλλη εκπομπή. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Πού είναι η Μπίλιο? Θα ήταν ωραία να κάνει μια μεταγραφή. Σπύρος Παπαδόπουλος. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Μετά τη δήλωση. Εσύ είσαι σύζυγος. Όχι, γιατί άντρας και μονογαμικός, δύσκολο. Δεν έχει δίκιο. Άντρας και μονογαμικός, αδύνατο. Έχει δίκιο. Δηλαδή, όχι, θα, θα περάσει από μπροστά του μία ωραία κοπέλα. Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Θα το θαυμάσει το ωραίο. Δηλαδή, θα πει όχι. Άλλο να το θαυμάσει το ωραίο. Και άλλο να το αγγίξει το ωραίο. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις που θα είναι όντως άντρες που είναι πιστοί. Εν τω μεταξύ, ο κ. Παπαδόπουλος έχει και μια ιστορία ως ωραίος άντρας. Κούκλος, καλέ. Και τώρα είναι πολύ ωραίος άντρας. Ναι, γι' αυτό λέω, έχει μια απορία ως ωραίος άντρας. Και όταν είσαι παντρεμένος και λες δημοσίως, έχοντας υπάρξει ωραίος άντρας και μέσα στη δόξα και τα χρήματα κτλ., ότι ο μονογαμικός δεν υπάρχει, ας πούμε. Άρα, δεν ξέρω πώς γυρνάς στο σπίτι μετά με την πανοπλία. Και τι μας βάζει εμάς να σκεφτούμε. Μπαίνεις μέσα, όλο, αλεξίσπερο από πάνω. Προφανώς για να το λέει δημόσια, θα είναι κάτι που θα έχει πει και στην παρέα του ή στην ελληνικό. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να αλλάξουμε λίγο τα πλάνα και να δούμε έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα, ο οποίος είναι ο πιο γυμνασμένος του πλανήτη. Δες παρακαλώ ότι είστε γυμναστική. Άμα ήταν εδώ ο Παύλος, θα λέγε εντάξει, είναι λίγο πιο γυμνασμένος από μένα. Εμένα δεν μου αρέσει κάτι.